το καυτό θέμα της ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας, την οποία δεν αγαπούν οι περισσότεροι Ηρακλειώτες, μπαίνει ξανά στο προσκήνιο. Μετά από αρκετές και αποτυχημένες προσπάθειες, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου επιχειρεί να ανοίξει ξανά το φάκελο της αναδιαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Εισόδου στο ιστορικό κέντρο. Φαίνεται ότι δρομολογείται έτσι σιγά σιγά να αναδιομορφωθεί. Πολύ καλή θα μου φερόταν όπως. Γιατί θα ήταν βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Πολύ καλή. Ξέρω ότι εδώ που είχαν φροντίσει να κάνουν κάποιες εγκαταστάσεις για να έχει παρουσία νερού, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί και αυτό θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Χρειάζεται πράσινο πολύ. Για να βλέπεις, τώρα βλέπεις και το τσιμέντο, μάρμαρο. Δεν σε ευχαριστεί. Η συζήτηση για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας έρχεται μπροστά, αυτή τη φορά με τη διενέργεια ενός πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, 27 χρόνια μετά τον διαγωνισμό του 1993, που είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια πλατεία η οποία δεν ήταν ευρέως αποδεκτή. Οι Ηρακλειώτες αναφέρουν τι δεν τους αρέσει και θα ήθελαν να αλλάξουν στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Θα σας άρεσε να αλλάξει κάτι εδώ στην πλατεία? Θα μ' άρεσε, ναι. Πιο πολλά σκέπαστρα. Το τσιμέντο, το μάρμαρο, παλιά ήταν όλο πράσινο πριν χρόνια. Ήταν όλο πράσινο. Ήταν πιο ωραία η πλατεία εδώ που τα λέμε. Τα μαγαζιά είχαν τις καρέκλες τους έξω. Ήταν πάρα πολύ όμορφη τώρα. Ναι, δεν μ' αρέσει. Περισσότερα παγκάκια. Εγώ έχω μπανιέσει τα παγκάκια. Παγκάκι, παγκάκι, παγκάκι. Είναι πιο καλό. Μετά από πολλά επεισόδια, ο κύβος ερήφθη για τον διαγωνισμό και στόχος μεταξύ άλλων είναι ο εξοραϊσμός και η οργανική ένταξη της πλατείας Ελευθερίας και των υπόλοιπων πλατείων, λαμβάνοντας υπόψη και την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα είναι πολύ καλή ιδέα να αλλάξει λίγο η πλατεία. Να γίνει κάτι διαφορετικό, να φύγουν αυτά τα πολλές πέτρες, τα πλακάκια, κάτι διαφορετικό, πολύ πράσινο θέλουμε. Θα σας αρέσει η πλατεία Ελευθερίας έτσι όπως είναι τώρα? Όχι, όχι. Θέλετε να αλλάξει κάτι? Όλο πράσινο να γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, απλώς έτσι είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Εν τω μεταξύ, η οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στην οποία πραγματοποιούνται ήδη εργασίες, πρόκειται να αποκτήσει μια τελείως διαφορετική μορφή σε 10 μήνες. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, η εικόνα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Κρήτης θα έχει αλλάξει ριζικά.